Και σερβίρανε μαζί με ρακί οι γυναίκες οι μέρες των Χριστουγέννων. Συνεχεία, προετοιμασία για τα Χριστούγεννα ήταν το κόψιμο, το σφάξιμο της Ήρου. Τρεις μέρες πιο μπροστά τα Χριστούγεννα σμίγανε παρέες, οικογένειες, συντέκνοι, φίλοι. Έκανανε το γκρουπ για να σήξουν, κόβουνε, να σφάζουν το χείρο. Η πρώτη δουλειά ήταν να βράσουν το νερό, να τον μαδίσουν, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαν, δεν ήταν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Σε κάθε σπίτι η πρώτη δουλειά ήταν να ζεστάνουν το νερό. Πιάνανε λοιπόν από το πρώτο σπίτι, γιατί εκείνα τα χρόνια όλοι δεν υπήρχε σπίτι και να μην κάνει χείρο. Το λεγόμενο σκολινό, όπως τον λέγανε. Και χρειαζόταν πολλή δουλειά για να σφάξουν τους χείρους. Δύο μέρες και τρεις μπορεί να κρατήσει το σφάξιμο του χείρου. Από κάθε σπίτι λοιπόν πιάνανε το πρώτο χείρο, τον σφάζανε, τον μαδούσανε. Μετά για να τον κρεμάσουν στη κουζίνα, υπήρχε ένα ξύλο το οποίο ήταν λίγο στραβό και του άνοιγε τα πόδια από τα πισινά, τον κρεμούσαν ανάποδα στα μεσοδόκια, στις κουζίνες πάντα. Του βάνανε ένα νεράτζι στο στόμα και όπως ήταν κρεμασμένος ανάποδα σε μια λεκανίδα πύλινη, αν υπήρχαν νερά ή αίματα από το σφάξιμο, στάζανε μέσα για να μην λερώσουν το σπίτι. Αυτή γινόταν πριν τα Χριστούγεννα, είπαμε τρεις μέρες πιο μπροστά. Μία και δύο μέρες μπορούσαν να σφάζουν τους χείρους, γιατί αν ήταν οικογένεια μεγάλη, είχαν 10 χείρους, δεν προλαβαίναν σε μια μέρα και δύο. Σε κάθε σπίτι που τελειώναν το χείρο, έπρεπε να τηγανίσουν ένα κομμάτι σκότη, πιούν ένα κρασί και να πάνε στο άλλο σπίτι. Το τελευταίο σπίτι που θα τελειώσει όλη η δουλειά, η παρέα κατέληγε σε γλέντι. Αυτό είναι προς το σφάξιμο του χείρου. Την παραμονή του Χριστουγέννου, όπως συνήθως, τα κοπέλια όλα γινόταν πάλι βαρές και πιάνανε τα σπίτια για τα κάλαντα. Πολλές φορές τα λέγανε χωρίς όργανο, πολλές φορές παίζανε λύρα, πολλές φορές παίζανε σκομαντούρα, άλλα είχαν θιαμπόλι, άλλα παίζανε μαντολίνο και χωρίς όργανο. Και μεγάλοι ανθρώποι λέγανε κάλαντα. Λεφτά βέβαια δεν υπήρχαν για την εποχή, αλλά παίρνανε άλλα πράγματα. Λάδι, παίζανε στάρι, παίζανε αυγά. Έπρεπε να κρατούν λοιπόν χρυζές, όπως τη λέγανε. Τα ένα κοπέλι κράχει να μια δεν έκανε για να βάλει το λάδι, τα άλλο κράχει να καλάθει να βάλει τα αυγά. Και γινότανε την παραμονή, όχι την ημέρα, το βράδυ αρχινούσαν τα κάλαντα, τη νύχτα. Μπορεί να ξημερωθούν μέχρι το πρωί να λένε κάλαντα. Thank you.
μόσαχα, να έχουν μεγάλη φέρα, περιφέρει πολλά. Ό,τι πιάνανε, θα κάνανε πάλι μοιράσα μεταξύ του, τα κοπέλια. Και οι μεγάλοι πολλές φορές τα συγκεντρώναν τα λεφτά και κάνανε ένα γλέπι να την επομένη το Χριστουγέννο, ας πούμε, από τα δώρα των καλαντιστάδες, όπως λέγανε. Η σημερινή δεν μοιάζει με τις άλλες. Δεν μοιάζει με τις άλλες γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Είναι χαρές μεγάλες. Έλα ξύπνα να ακούσεις τα πουλιά που γλύκο και λαϊδούνε. Που γλύκο και λαϊδούνε πως εγεννήθηκε ο Χριστός, ήρθανε να σου πούνε. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά είναι για το καθένα. Να είναι για το καθένα τα φετινά Χριστούγεννα, να είναι ευτυχισμένα. Άγγελο στολισμένη μου, άγγελο στολισμένη μου, θα έρθω να σ' ανταμώσω. Θα έρθω να σ' ανταμώσω δώρο χριστουγεννιάτικο, βαστό για να σου δώσω. Δώρο χριστουγεννιάτικο θα γίνω στο όνοτα σου. Θα γίνω στο όνοτα σου να με κοντά για να γρυκώ τη χτύπουση καρδιά σου. Την ημέρα του Χριστουγέννου, η παρέα όπως ήταν αυτή που έσφαξε το σίδερο σε κάθε σπίτι. Δηλαδή υπήρχε ειδικός φάχτης για το χείρο. Μέσα από την παρέα οπωσδήποτε ένας από όλους ήταν πιο, ας πούμε, τεχνίτης. Και ο σίδερος, το σίδερο δεν σφάζανε όπως συνήθως του κόβουν το λαιμό. Έπρεπε να κατέχει να βρει τον γκάρδα, όπως λέγανε, να βάλει το μαχαίρι και να τον πετύχει σε ένα σημείο και δεν τον έσφαζε εντελώς, δεν τον κόβει το κεφάλι εντελώς. Άμα θα τον πετύχει στο σημείο αυτό, ο χείρος ήταν εντάξει. Την ημέρα λοιπόν το Χριστουγέννου συνεχίζανε πάλι με τον ίδιο τρόπο, από εκεί που είχαν σφάξει τον πρώτο χείρο, από εκεί έπρεπε να πάνε πάλι για να τον κόψουν. Το κόψιμο του χείρου είχε μια διαφορετική
όψη, ας το πούμε. Κάθε κομμάτι του χείλου έπρεπε να κάνει και άλλο είδος, ξέρω εγώ, όπως τα λουκάνικα, τα απάτια. Από την κοιλιά από κάτω του χείλου σε ένα σημείο βγάλανε ορισμένα πράγματα και τα ονομάζανε βιζασταριά. Η κεφαλή και τα πόδια τα κάνανε τσιλαδιά. Από ένα σημείο βγάλανε κάτι που ονομάζονται τσιγαρίδες. Όλο το χείρο υπήρχε τσικάλι μεγάλο, καζάνι τον έβραζε. Όλο το λίπος που βγάζανε, τη λεγόμενη γλίνα, όπως λένε στην Κρήτη, θα διαβάσει καμιά γκουρούπα. Γκουρούπα είναι το πύλινο τιουπί. Και το χρησιμοποιούσαν σαν λάδι για οτιδήποτε φαγητό για πολύ καιρό. Μπορεί και ένα χρόνο να κρατήσει αυτό το λίπος. Έπρεπε το κρέας που θα γίνει λουκάνικα και καπιστό να μείνει 3-4 μέρες το ξύδι. Σε μια σκάφη μέσα. Εκόβανε το κρέας οι γυναίκες και οι άντρες. Ψηλό σαν το κυμά με το μαχαίρι. Και μετά τα άντερα τα είχαν από την ημέρα που σφάξαν το σύρο, τα είχαν φουσκώσει και είχαν ξεραθεί και τα γεμίζαν και κάναν τα λουκάνικα. Αυτά όλα έπρεπε να πάνε στα πάνω από την παραστιά και τα καπνίζανε όσο καιρό, 10 μέρες αναλόγως. Και υπήρχε στις τραμεζές, τα βάνα σε μια άκρη, ανά πάσα στιγμή σε μια παρέα στο σπίτι, κόψε ένα κομμάτι λουκάνικο, ένα κομμάτι απάτσι να πιούμε ένα κρασί. Όσο για το κόψιμο της χείρου, ας πούμε, έβγαλαν αυτούς τις μεζέδες. Και την ημέρα των Χριστουγέννων συνεχίζανε με αυτόν τον τρόπο σε κάθε σπίτι, κόβοντας το χείρο και όλη αυτή τη δουλειά, μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και ένα τρόπος γλέντι. Γιατί όση ώρα κόβανε το χείρο και κάναν τη δουλειά, συναλάβαινε πάντα ένας από την παρέα και έψινε μεζέδες συνέχεια και κρασί. Το τελευταίο σπίτι, αν δεν προλαβαίναν την ημέρα του Χριστουγέννου και την επομένη, μπορούσαν να συνεχίσουν μέχρι να τελειώσει αυτή η δουλειά. Όλο το κόψιμο των χείρων δηλαδή. Αλλά το τελευταίο σπίτι κάθε βράδυ έπρεπε να συνεχίσει το γλέντι μέχρι που να μπορούν να πίνουν και να γλεντούν. Χοιρινά είχατε τίποτα άλλο φαγητό την ημέρα των Χριστουγέννων? Ναι, υπήρχε. Έψινανε αρνί με μάραθα. Έκανανε τυρόπιτες, μυζιθρόπιτες όπως λέγανε. Μπορούσαν να κάνουν βραστό με μακαρονάδα και αθότριο ή πιλάθι.
για να ξεφύγουν από το χοιρινό κρέας, διάφορες άλλες μεζέδες. Υπήρχαν και άλλα φαγητά οπωσδήποτε. Τα όργανα σε ποιο σπίτι πηγαίνανε εκείνη την ημέρα? Σε όλα τα σπίτια γυρνάγανε τα όργανα. Α, τα όργανα βέβαια. Τα όργανα είχαν οπωσδήποτε κάθε παρέα, έπρεπε να κανονίσει να παίζει κάποιος ένα όργανο, ή λύρα ή μαντολίνο ή εσκομαντούρα, και ήταν στην παρέα πάντα μαζί τους. Το βράδυ, εφόσον θα τελειώσουν οι δουλειές, γινόταν γλέντι στο... συνήθως στο καφενείο του χωριού, ή μπορεί και σε σπίτια να κάτσουν, ανάλογα την παρέα. Πάντως, καντάδες μπορεί να ακούσει πολλές. Μετά από τις 12 να βγουν σε τσέφια και να γυρίζουν στο χωριό από το ένα σπίτι στο άλλο παρέα, και στο δρόμο να κάνουν και καντάδα με όργανα. Και γλέντι σε μαγαζά, ας πούμε, καφενεία, γιατί δεν υπήρχαν τότε κέντρα, ένα καφενείο, αλλά πηγαίναν στο καφενείο μόνο για να γλεντήσουν. Δεν υπήρχαν μπριτζόλες και ψισταριές όπως είναι τώρα. Εκείνα τα χρόνια πηγαίναν στο καφενείο να ακούσουν λίρα, να πιούν νεαρατσί, ένα καφέ, ένα λουκούμ, μια βανίλια. Ο κόσμος κάθιζε, δεν είχε ούτε τραπέζα, μόνο καρέκλες. Το φαΐ ήταν στο σπίτι. Και μπόρεσε να πάνε και από νωρίς στο γλέδι και να γυρίσουν στο σπίτι να φάνε, ξαναγυρίζουν στο γλέδι. Και να γλεντούνε μόνο με το όργανο και τη ρακή, και το... οι γυναίκες το πλήθανε, πέρανε ένα λουκούμι, μια βανίλια, ένα γλυκό, οι άντρες με τη ρακή. Περβόλια μου με τα χρυσού. Περβόλια μου με τα χρυσού, με τη ζυγαρέ παλιέ σου, με τη ζυγαρέ παλιέ σου. Και με τα περιγιά για σου. Και με τα περιγιά σου και με την κοπελιά σου. Ασπρολουλούδιτσα άνοιξης. Ασπρολουλούδιτσα άνοιξης, πράσινη δάφνη σφυλό. Οι μυρωδιές σου είναι πολλές και δεν ζητάει για τη ζω. Τότε οι μανάδες τι δώρα κάναν στα παιδιά? Να δώρα, από ό,τι θυμούμαι εγώ. Εμείς όλα τα κοπέλια του χωριού γλακούσαμε ή που σφάζαν τις γύρους και μαλώναμε ποιος θα πορτοπάρει τη φούσκα. Η φούσκα του γύρου είναι... την παίρναμε, είναι σαν μπαλόνι γίνεται,
πηγαίναμε, νετρίβαμε στον άθο να, για να μεγαλώσει, να καθαρίσει, την πλύναμε και τη φουσκώναμε μετά και κάναμε μπαλόνι, φούσκα όπως το λέγαμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι μας είναι τα χρόνια. Δεν υπήρχαν άλλα παιχνίδια. Όποιος θα πάρει τη φούσκα του χείρου και θα την κάνει πιο μεγάλη ήταν ο καλύτερος. Thank you.
ευχαριστώ τον Αντώνη Περιστέρη που είχε την καλοσύνη να έρθει στην εκπομπή μας και να μας μιλήσει για τα ήθη και τα έθιμα των Χριστουγέννων στην Κρήτη. Κριτικά τραγούδια ερμήνευσαν ο Αντώνης Περιστέρης και ο Βαγγέλης Πιθαρούλης. Λύρα έπαιξαν ο Αντώνης και ο Μανώλης Περιστέρης. Τους συνόδευσαν με λαούτο ο Στέλιος Δελιδάκης και ο Βαγγέλης Πιθαρούλης. Ήταν η εκπομπή «Αναμνήσεις από την Κρήτη». Παραγωγή Φεγρονίας Ρεβίντη. Μοντάζ Θόδωρου Γιωργακόπουλου.